Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε στο βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου, στην 18η κατήχηση, που αναφέρεται στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, στην 15η παράγραφον. Λέγαμε την περασμένη φορά πως μπορεί να, στις περασμένες μάλλον φορές, πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έναν ο οποίος είναι ειδωλολάτρης, για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, ή αν είναι Σαμαρίτης που δεν εδέχονται παρά μόνο τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και τώρα παρακάτω βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε τη Γραφή για εκείνους οι οποίοι δέχονται την Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, η οποία βεβαίως Αγία Γραφή είναι κατάμεστη από μαρτυρίες υπέρ της Αναστάσεως των νεκρών. Ενθυμίζω όμως ότι κάποια στιγμή ο Άγιος Κύριλλος, ας το πούμε, θυμήθηκε τρία χωρία επί των οποίων στηρίζονται εκείνοι οι οποίοι κάπως δέχονται τους προφήτες, και τα οποία κατά τη γνώμη τους είναι αναιρετικά της Αναστάσεως, του γεγονότος της Αναστάσεως των νεκρών. Τα δύο πρώτα τα είδαμε, μένει ακόμη ένα, και το χωρίον αυτό είναι παρμένο από τον Ιώβ, που ανήκει στο 7ο κεφάλαιο, στον στίχο 9. Είναι το εξής: περιδε του, εάν καταβεί άνθρωπος εις άδειν, ουκέτι ουμή αναβεί. Αυτό είναι το χωρίον, ότι όταν ο άνθρωπος, λέει, πάει στον Άδη, κατεβεί, προσέξτε γιατί βάζει τα ρήματα κατεβαίνω και ανεβαίνω, όπως θα λέγαμε τοπογραφικά καλύτερα, τοπογραφικά έχουμε χαμηλώματα εδάφους και υψηλώματα. Λέμε, αν υποτεθεί ότι μένουμε στη Ραψάνη, λέμε ότι θα κατέβουμε εις τη Λάρισα. Αν θέλουμε να πάμε στη Ραψάνη, λέμε ότι θα ανεβούμε εις την Ραψάνη από τη Λάρισα. Έτσι το ανεβαίνω και το κατεβαίνω προφανώς δείχνει μια τοπογραφική, θα λέγαμε, διαφορά. Επειδή εθεωρείτο η γη, η καρδία της γης, χωρίς να υπάρχει βεβαίως η αντίληψη ότι η γη είναι στρογγυλή, αλλά έτσι απλώς επίπεδη και λοιπά, είναι οι αρχαίες αντιλήψεις περί της γης, ότι στην καρδία της γης, δηλαδή κάπου στα βάθη της γης, είναι ο Άδης. Αυτή μάλιστα η αντίληψη, χωρίς να προσβάλλει τίποτε από τα δόγματα, ακόμα και δι' την Ανάσταση του, δια την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, λέγει κατήλθες εν της κατωτάτης της γης, στα κατώτατα της γης. Το δε, η δε προφητεία περί της Αναστάσεως του Χριστού, που μεγαλοπρεπής προφητεία, όχι με λόγια αλλά με γεγονότα, που ήταν ο Ιωνάς που πετάχτηκε και τον πετάχτηκε από τους ναύτες, αυτός το ζήτησε στη θάλασσα και τον κατάπιε το ψάρι και έμεινε τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Εκεί δε λέγει ότι είναι εις τα κατώτατα της γης. Πού? Εις τα σπλάχνα του θηρίου, του θηρίου δηλαδή του μεγάλου ψαριού. Το λέγει κατώτατα της γης. Ακόμη λέγει ότι έδι, έψιλον δέλτα ύψιλον, έδισε η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων. Αυτό είναι από την οδή του Αβακούμ. Έγειρε το κεφάλι μου σε σχισμές ωραίων. Τι γυρεύουν οι σχισμές ωραίων μέσα στα σπλάχνα του μεγάλου ψαριού? Θέλω να σας πω ότι εθεωρείτο ο Άδης κάπου κάτω, χαμηλά, στην καρδιά της γης κλπ.
Έτσι, πεθαίνω σημαίνει κατεβαίνω στον Άδη. Αναστήνομαι σημαίνει ανεβαίνω από τον Άδη. Πού ανεβαίνω? Στην επιφάνεια της γης. Πού? Εκεί που είναι οι άλλοι άνθρωποι, οι ζώντες, εκεί που είναι και ο ήλιος. Διότι στον Άδη δεν υπάρχει φως. Αυτές ήταν αντιλήψεις περί της τοποθετήσεως του Άδου και δικαιολογούνται τα ρήματα «κατεβαίνω, ανεβαίνω». Λέει λοιπόν αυτό το χωρίο ότι εάν καταβεί άνθρωπος εις Άδην, δηλαδή πεθάνει, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβεί, δηλαδή να αναστηθεί, δηλαδή να γυρίσει πίσω. Πώς θα γύριζε όμως πίσω? Όχι σαν πνεύμα, υποτίθεται θα γύριζε πίσω σαν πλήρης πάλι άνθρωπος. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, παίρνουν αυτό το χωρίο, και μάλιστα είναι ο τρόπος που παίρνουν τα χωρία της Αγίας Γραφής και οι χιλιαστές. Θα το δείτε στη συνέχεια. Βλέπε την ακολουθία, λέει. Πρόσεξε να δεις τι έχει στη συνέχεια, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Γέγραπτε γάρ ουκέτι ουμή αναβεί ουδουμή επιστρέψει εις τον ίδιον οίκον. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω ο Ιώβ. Ένας που θα πεθάνει δεν μπορεί να αναστηθεί πάλι για να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν λέει ότι δεν θα αναστηθεί, αλλά δεν θα αναστηθεί για να γυρίσει στο σπίτι του. Προσέξτε αυτό, στο σπίτι του. Έτσι λέει ο Ιώβ. Βλέπετε, κόβουν εκεί που θέλουν το χωρίο, εκείνοι που θέλουν να υποστηρίξουν κάτι. Είναι φοβερά ημαρτημένον όταν θέλουμε να προσαρμόσουμε τη γραφή σε δικά μας δεδομένα. Όχι, αγαπητοί μου, αυτό που λέγει η γραφή αυτό πρέπει να δεχθούμε και όχι να χρησιμοποιούμε την προκρούστιον μέθοδο, κάτι που δεν μας ταιριάζει, ή να το μακραίνουμε ή να το κοντένουμε. Δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. Δεν είναι γνήσιο, δεν είναι σωστό. Και λέγει τώρα, απαντάει ο Άγιος Κύριος και λέγει, να σας πω γιατί θα γυρίσει στο σπίτι του. Γιατί όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε αναμφισβήτητα δεν θα υπάρχουν πια σπίτια. Γι' αυτό δεν θα γυρίσει στο σπίτι του. Του κόσμου δε όλου παρερχομένου και πάσης οικίας διαφθυρωμένης, πώς εις τον ίδιον οίκον επανελεύσετε καινής καινούργιας λοιπόν άλλης γινωμένης γης? Διότι όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα έχουμε τα πάντα καινούργια και καινούργια γη. Δεν θα χρειαζόμαστε πια σπίτια. Όταν όλα θα έχουν αλλάξει, δεν θα υπάρχουν πια σπίτια. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, το λέει ο Απόστολος Πέτρος και λοιπά, ότι είδα καινούριους ουρανούς, καινούρια γη, και η παλαιά γη απήλθε, άλλαξε. Δεν μπορεί να μένει τίποτε πάνω στη γη. Δεν θα είναι η γη όπως την ξέρουμε. Θα είναι κάτι καινούριο πράγμα. Τι, πώς, μόνο ο Θεός το ξέρει αυτό, πώς θα είναι αυτό. Αλλά δεν θα υπάρχουν ό,τι βλέπουμε σήμερα στη γη. Δηλαδή σπίτια. Το λέγω, ωραιότατα το λέγει εδώ η Αγία Γραφή, ωραία το ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος για τους χιλιαστάς που λένε ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και θα γίνει ο τους γελίους. Λίγοι λίγοι θα αναστήνονται για να προλαβαίνουν να χτίζουν σπίτια. Λοιπόν, αφού δεν θα υπάρχουν πλέον σπίτια, τότε βέβαια άμα αναστηθεί κανείς δεν θα γυρίσει στο σπίτι του. Πάρα πολύ απλά και αβίαστα. Αλλά είναι και άλλα πράγματα όμως. Εχρήν δε αυτούς ακούσε του Ιώβ λέγοντος. Πρέπει να ακούσουνε τι λέει παρακάτω και ο Ιώβ. Έστι γαρδένδρο ελπής. Θα σας το διαβάσω όλο και θα σας το αποδώσω.
εάν γαρ εκοπεί πάλιν επανθήσει, και ο ράδαμνος αυτού ουμή εκλείπει. Εάν γαρ γυράσει εν γη η ρίζα αυτού, εν δε πέτρα τελευθύσει το στέλεχος αυτού, από οσμής ύδατος ανθίσει. Ποιήσει δε θερισμόν ως περ νεόφυτον. Ανήρ δε... Συγγνώμη. Ένα φυτό, ένα δέντρο, άμα κοπεί, τότε το δέντρο αυτό, όταν υπάρχουν προϋποθέσεις, έχει οσμήν ύδατος, δηλαδή υπάρχει νερό, υπάρχει υγρασία, τότε αυτό θα πετάξει βλαστάρια, μάλιστα θα τύχει, θα θεριστεί, θα πάρουν τους καρπούς, ό,τι είναι, σαν νεόφυτο δέντρο, ενώ ήταν κομμένο, κόπηκε, αλλά πέταξε καινούργια βλαστάρια. Έτσι με απλά λόγια σας το είπα. Ανήρ δε τελευτή σας όχετο, πεσόν δε βρωτός ουκέτη έστιν, βρωτός θα πει θνητός. Δηλαδή, ο άνθρωπος εάν πεθάνει δεν ξαναγυρνάει, δηλαδή δεν αναστήνεται, δηλαδή δεν βλαστάνει. Προσέξτε. Μόνον γαρ ουχίδη σοπών και επιτιμών, εντός παρενθέσεως, ούτω γαρ αναγνωστέων ερωτηματικός το ουκέτι έστιν. Άρα γαρ φυσί ξύλου πίπτοντος και εγυρωμένου, άνθρωπος αυτός διόν τα ξύλα γέγονεν ουκέ γύρεται. Ότι στην φράση υπάρχει ερωτηματικό. Αλλά εκείνοι που ήθελαν να στηρίξουν ότι ο άνθρωπος δεν αναστήνεται, δεν βάζουν στη φράση ερωτηματικό, οπότε ολόκληρη η περικοπή είναι σαν ανόητη. Γιατί τη λέει τότε ο προφήτης, γιατί τη λέει ο Ιώβ? Δηλαδή, αν ήρθε τελευτή σας όχετο, έφυγε. Πεσόν δε βρωτός ουκέτι έστιν. Και όταν πέσει ο βρωτός, ο θρητός δεν υπάρχει πια, τέλος. Δεν είναι έτσι, είναι ερωτηματικός. Στο κείμενο είναι ερωτηματικός. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος φύγει, πεθάνει, δεν αναστήνεται. Εάν το, αυτό είναι το επιχείρημα. Εάν το δένδρο έχει την ικανότητα να πετάει βλαστάρια καινούρια, ο άνθρωπος δεν θα αναστηθεί, για τον οποίον έγινε το δένδρο. Άρα λοιπόν, πού είναι το λάθος? Πρώτα παίρνουν ένα κομματάκι μόνο, και δεύτερον δεν βάζουν ερωτηματικό, οπότε η έννοια αλλάζει. Και για να το καταλάβετε, θα σας πω και ένα παράλληλο παράδειγμα, πάλι από τους χιλιαστάς που τους θυμηθήκαμε απόψε. Εκείνος ο λόγος του Κυρίου στον ληστήν, που του λέγει αμήν αμήν λέγω σύ, κόμμα, σήμερον έσυ μετεμού εν το παραδείσο, σε βεβαιώνω, κόμμα, μαζί μου θα είσαι σήμερα στον παράδεισο. Οι χιλιαστές λένε, όλα τα χειρόγραφα έτσι το έχουμε, όπως τα ακούσατε, οι χιλιαστές λένε αμήν αμήν λέγω σύ σήμερον, κόμμα, πάνε στο σήμερο το κόμμα, μετέ μου έσεν το παραδείσο. Οπότε η έννοια γίνεται, σε βεβαιώνω σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Πότε? Όταν. Αλλά τι έννοια θα είχε να πει ο Κύριος το σήμερον, αφού δεν θα υπήρχε πια το αύριον, διότι και ο Κύριος θα πέθανε και ο ληστής θα πέθαινε. Συνεπώς, το κόμμα δεν είναι μετά το σήμερον, αλλά είναι πρώτου σήμερον. Βλέπετε λοιπόν μερικά πράγματα, αν αλλάξουμε ακόμη και τα σημεία στίξεως, είναι πολύ φυσικό να αλλάξει το νόημα. Μία πρόταση έχει το ίδιο νόημα εάν τεθεί ερωτηματικός ή όχι? Έχει το ίδιο νόημα. Στο κείμενο λοιπόν είναι ερωτηματικός. Αυτοί οι κάποιοι
που είχαν το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, το έθεταν όχι ερωτηματικός. Και ή να μην νομίσεις, λέει ο Άγιος Κύριλλος, μην νομίσεις με βιάζεστε, ανάγνωθη το ακόλουθον. Και για να μην νομίζεις ότι βγάζω καμιά παρατραβηγμένη ερμηνεία, κάνω βιασμό του κειμένου και προσπαθώ να βγάλω το συμπέρασμα που θέλω εγώ, άκουσε παρακάτω τι λέγει ο Ιώβ. Μετά γάρ το υπήν ερωτηματικός πεσόν δευρωτός ουκέτι έστι, μετά από το ερώτημα που το λέει, την πρόταση που τη λέει ερωτηματικά, όταν θα πέσει δεν θα σηκωθεί, όταν πεθάνει δεν θα αναστηθεί, λέγει ποιος, ο Ιώβ, εάν γάρα ποθάνει άνθρωπος ζήσετε. Και αυτής λέγει, υπομενώ έως αν πάλι γένομαι, και αλαχού πάλι μου, ο μέλλον επί γης αναστήσε το δέρμα μου, το αναντλούν ταύτα. Να η συνέχεια του χωρίου. Το τελευταίο είναι κάπου αλλού, όπως το λέγει εξάλλου. Μάλιστα είναι στο 19 κεφάλαιο. Τα άλλα όμως είναι συνέχεια του προηγουμένου χωρίου. Ότι δηλαδή, εάν πεθάνει ο άνθρωκος, θα ζήσει. Μα πώς θα ζήσει αφού πέθανε? Άρα σημαίνει θα αναστηθεί. Και δεν λέει η ψυχή του ανθρώπου, αλλά λέγει ο άνθρωπος. Διότι η ψυχή του ανθρώπου είναι μέρος του ανθρώπου. Αν υποτεθεί ότι δεχόμεθα χώρων, κόσμων, ψυχών, αλλά λέει ο άνθρωπος, που σημαίνει ψυχή και σώμα μαζί, θα ζήσει. Και ακόμη όταν ο Θεός έκανε, τι έκανε, τον άνθρωπο, τον έκανε ψυχή και σώμα μαζί, αλλιώτικα δεν λέγεται άνθρωπος. Και παρακάτω, υπομενώ, θα υπομείνω έως ότου πάλι γίνω, έως αν πάλι γένομαι. Τι γένομαι, τι θα γίνω? Άνθρωπος. Γιατί η ψυχή μου δεν είναι άνθρωπος. Θυμάμαι κάποτε, αγαπητοί μου, τώρα το θυμήθηκα, ήμουνα στα Μπελάκια, είχα πάει ένα απόγευμα, δεν ξέρω πως βρέθηκα εκεί, είναι πάρα πολλά χρόνια. Ήρθε κάποιος άνθρωπος, ντόπιος ήταν, αλλά έλειπε κάπου, δεν ήταν στο χωριό, φαίνεται πολύ μορφωμένος, πάρα πολύ μορφωμένος, μίλωσε πολύ ωραία και ήταν βαθιστόχαστος. Πώς πιάσαμε κουβέντα για το θέμα άνθρωπος, και μου λέγει, ο άνθρωπος δεν μπαίνει μέσα εις τον τάφο. Προσέξτε λεπτότητα εδώ. Ο άνθρωπος δεν μπαίνει μέσα εις τον τάφο, διότι όταν πεθάνει έφυγε. Εκείνο που μπαίνει εις τον τάφο δεν είναι άνθρωπος. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπαίνει στον τάφο. Τον κοίταξα. Του λέγω, αυτό είναι πλατωνική θεωρία. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι πνεύμα που εδραπέτευσε από τη φυλακή του που λέγεται σώμα. Αλλά το σώμα είναι το έτερον ίμιση του ανθρώπου. Είδατε, είναι κάτι πολύ λεπτά πράγματα. Ίσως κάποτε εντυπωσιάζουν. Ο άνθρωπος δεν μπαίνει στον τάφο, πηγαίνει εκεί που πηγαίνει. Και όμως, αγαπητοί, πάρα πολύ πρέπει να έχουμε το νου μας σε κάτι τέτοιες ωρεολογίες, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Είναι πλατωνική αντίληψη αυτή, ότι η ψυχή είναι ο άνθρωπος και όχι το σώμα του. Το σώμα του είναι η τυραννία του. Εχμαλωτίστηκε, επειδή λέει η ψυχή αμάρτησε. Πού αμάρτησε? Εις τον χώρο του ουρανού. Ο Θεός παίρνει τώρα τις πηγές, τις βάζει μέσα στα ανθρώπινα σώματα. Αυτό που λέμε, άνθρωπος, συγγνώμη, τον βάζει στο ανθρώπινο σώμα για να εξηλαιωθεί η ψυχή
και κατόπιν να φύγει από το σώμα με την εξηλαίωση πια από την κάποια αμαρτία που είχε στον ουρανό και να γυρίσει πίσω πάλι ελεύθερη. Ξαναλέγω, είναι πλατωνικές αντιλήψεις και αν έπρεπε να μιλήσω με τη γλώσσα την εκκλησιαστική θα έλεγα φλιαρίες φιλοσοφικές. Δεν έχουν καμία σχέση και καμία θέση με την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Το σώμα λοιπόν δεν είναι φυλακή. Έτσι βλέπετε πως εδώ ακριβώς πως ακριβολογεί εδώ ο Λόγος του Θεού. Τι λέει ο Ιώβ? Υπομενώ, θα υπομείνω έως αν πάλι γένομαι, να γίνω αυτό το οποίο ήμουν πρώτα. Τι δηλαδή? Άνθρωπος. Διότι η ψυχή αναζητά το σώμα και το σώμα αναζητά την ψυχή. Δεν μπορεί το ένα να κάνει χωρίς το άλλο. Η τιμωρία του ανθρώπου είναι ο χωρισμός ψυχής και σώματος, αλλά θα αποκατασταθεί ο άνθρωπος και η τιμωρία θα αποχωρήσει. Και το άλλο που είναι στο 19, σας είπα προηγουμένως, κεφάλαιον, είναι το δέρμα μου, ο μέλλον επί γης αναστήσε, το δέρμα μου το αναντλούν ταύτα. Αυτό το χωρίον πρέπει να σας πω ότι αποτελεί το κεντρικό σημείο του όλου θαυμασίου βιβλίου του Ιώβ. Είναι η καρδία της καρδίας αυτό το χωρίο. Είναι γνωστό ότι ο Ιώβ ήταν λεπρός. Ήταν σε αθλία κατάσταση. Ομιλεί σε αυτούς τους τρεις φίλους του βασιλείς που τον πίκραναν με τον τρόπο τους, δεν ήξεραν να παρηγορήσουν. Του λέγανε δεν μπορεί, κάποια αμαρτία κρυφή έκανες για να πάθεις τέτοιες εκτάσεως συμφορά. Αρνείται όμως ο Ιώβ και λέει όχι. Μέσα στα πολλά που λέγονται με τους τρεις αυτούς φίλους και επεμβαίνει στο τέλος πια ο Θεός για να δικαιώσει τον Ιώβ, πριν επέμβει ο Θεός λέγει ο Ιώβ εις τους φίλους του: γνωρίζω ότι πρόκειται να αναστηθώ και το δέρμα μου αυτό να αναστηθεί, συγγνώμη, το δέρμα μου αυτό που αναντλεί, θα πει περνάει δεινά, το αναντλούν ταύτα αυτά τα παθήματα που περνάει, ώστε λοιπόν ξέρω ότι αυτό το δέρμα μου, λέει το δέρμα γιατί ήταν λεπρό, αυτό το δέρμα μου θα γίνει καινούριο και ότι θα αναστηθούμε. Είναι ένα χωρίο καταπληκτικό. Εδώ τώρα, αφού βεβαίως απήντησε εις εκείνους που είχαν αυτές τις ενστάσεις, τώρα ο Άγιος Κύριλλος προχωρεί να αναφέρει έστω γρήγορα πλήθος χωρία από ολόκληρη την Αγία Γραφή, εκείνοι πια που δέχονται την Γραφή περί της Αναστάσεως των νεκρών. Και λέγει Ισαΐας δε ο προφήτης φυσήν, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Θα αναστηθούν, λέγει, οι νεκροί και θα εγερθούν από τους τάφους με σαφήνεια. Σαφέστατα δε ο παρών προφήτης Ιεζεκίλ λέγει, με σαφήνεια λέγει ο Ιεζεκίλ, εκείνο που χρησιμοποιήθηκε και ως αρχικό ανάγνωσμα, ενθυμίστε σας το είχα διαβάσει, που λέγει είδε εκείνο το όραμα πως θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Ιδού εγώ, λέγει ο Θεός τον προφήτη, ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών. Ανοίγω τα μνήματα και θα σας βγάλω από μέσα. Και ο Δανίλ λέγει, πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι αναστήσονται,
ούτι η ζωήν αιώνιον και ούτι εις εσχήνιν αιώνιον. Αν έπρεπε, αγαπητοί, με αυτά τα πολυτιμότατα χωρία να τα βλέπαμε έτσι κάπως πιο απομονωμένα, θα πέραμε πολλά πιο πάνω και πολλά πιο κάτω. Και στον Ισαΐα, εδώ τώρα στον Δανίλη επί παραδείγματι, έχει πολλά χωρία που αναφέρεται σε αυτό το σημείο. Και οι ταφάβλα πράξαντες και τα λοιπά, εις αιώνιον κατεσχήνει, λέει ο Δανίλη, είναι στο τελευταίο κεφάλαιο του. Μάλιστα πηγαίνετε σπίτι σας, το διαβάσετε αυτό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και αφού θα πει αυτά εκεί, τα λέγει ο άγγελος τον Δανίλη, του λέει μετά του Δανίλη, και τώρα λέει εσύ, αυτά που θα γίνουν θα αργήσουν. Λοιπόν, θα κοιμηθείς, λέει, θα πεθάνεις. Όταν θα έρθει η ώρα να στηθείς, τότε όλα αυτά θα τα δεις. Τώρα όμως είναι η ώρα να κοιμηθείς, λέει, πεθάνεις. Αργούν αυτά να γίνουν. Τι λέει λοιπόν εκεί? Παίρνω έστω αυτό το μικρό κομματάκι που λέει ο Άγιος Κύριλλος, γιατί έχει πάρα πολύ υλικό και πρέπει να το αναφέρει έστω και επιτροχάδιν. Πολύ των καθευδόντων. Αυτό το πολύ δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα αναστηθούν. Είναι ό,τι ακριβώς λέγει ο Κύριος στο μυστικό δείπνο, το περί πολλών εκχυνόμενων εις το αίμα του. Ότι χύνεται για πολλούς. Το πολλούς έχει την έννοια όλους. Μην ξεχνάμε ότι πάμπολες λέξεις έχουν μια διαφορετική σημασία σε κάποια εποχή. Οι λέξεις αλλάζουν διαρκώς το νόημά τους. Μην το ξεχνούμε αυτό. Το πολύ λοιπόν σημαίνει όλοι. Τι των καθευδόντων εν γης χώματι αναστήσονται. Προσέξτε τι λέγει, καθευδόντων. Καθευδόντων θα πει αυτοί που κοιμώνται. Βλέπετε πως αποκαλεί τον θάνατον, τον αποκαλεί ύπνο. Γιατί εκείνος που κοιμάται ξυπνάει, για να φανεί ακριβώς ότι ο νεκρός θα αναστηθεί. Γι' αυτό και τα νεκροταφεία, κι άλλοτε σας τα έχω πει αυτά, δεν πρέπει να τα λέμε νεκροταφεία. Κι εγώ το λέω νεκροταφείο, έτσι έχουμε μάθει να τα λέμε. Κημητήριον, διότι είναι ο χώρος στον οποίο είναι οι και κοιμημένοι. Ή σε αυτά τα χαρτιά που γράφουμε τα ονόματα, μη βάζετε νεκροί, θα βάζετε και κοιμημένοι. Πού βρίσκονται αυτοί? Εν γης χώματι, δηλαδή εν χώματι γης, να το πάρουμε έτσι τακτικά. Αυτοί τι αναστήσονται? Θα πει αναστήσονται, θα σταθούν όρθιοι, δηλαδή θα ζήσουν. Ούτι η ζωή είναι αιώνια. Και ούτι, δηλαδή η μεν η δε, αυτή σε ζωή αιώνιο, αυτή η σε σχήνη αιώνια, που είναι η κόλαση. Μάλιστα είναι καταπληκτική, θα λέγαμε, οι φράσεις, γιατί σχεδόν την ίδια φράση χρησιμοποίησε ο Χριστός. Το πρώτο μέρος, μην απορείτε, λέγει, μη θαυμάζετε ότι όταν οι νεκροί θα ακούσουν τις φωνές. Ο Χριστός λέει νεκροί για να γίνει αισθητός, θα σας το πω λίγο πιο κάτω. Θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του ανθρώπου και οι εν της μνημείς αναστήσονται. Είναι η περικοπή που λέμε στις κηδείες. Γιατί λέει οι νεκροί? Τώρα βέβαια μακραίνουμε το πράγμα, δεν πειράζει. Όταν ο Κύριος είναι πολύ μακριά από τη Βηθανία, λέει στους μαθητάς του, ο φίλος μας ο Λάζαρος και κοίμηται. Έχει κοιμηθεί. Γιατί είχαν πάρει μήνυμα ότι ο Λάζαρος είναι άρρωστος. Τότε οι μαθητές είπαν, Κύριε, αφού κοιμήθηκε θα πάρει την πάνω βόλτα στην υγεία του. Είναι γνωστό ότι όταν ο άρρωστος αποκτήσει έναν βαθύν ύπνο, παίρνει την πάνω βόλτα.
Δηλαδή γίνεται καλά. Το ξέρουμε αυτό. Όχι, λέει ο Κύριος. Ο φίλος μας ο Λάζαρος απέθανε. Το λέγει καθαρά. Απέθανε. Το αποθνίσκω επί νεκρών. Γιατί μίλησε έτσι? Ενώ είπε το και κοίμηται, τώρα λέει απέθανε. Για να κάνει σαφή το λόγο. Έτσι και εδώ λέγει, μιλάει για νεκρούς ο Κύριος κτλ. Για αυτό το λόγο, για να κάνει αισθητό το θέμα, ότι οι νεκροί, πράγματι οι νεκροί, θα αναστηθούν. Ο Κύριος είπε, είναι το τελευταίο χωρίο του 25ου κεφαλαίου στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, και απελεύσανται ούτη η ζωή αιώνια και οι άλλοι, οι αμαρτωλοί, εις κόλασιν αιώνια. Δηλαδή θα λέγαμε να υπάρχει μία σχεδόν αυτολεξή απόδοση στα Ευαγγέλια από εκείνα που εγγράψαν από τον Δανιήλ. Και πηγαίνουμε στην 16η παράγραφον. Και πολέγραφε μαρτυρούσι περί της των νεκρών Αναστάσεως, ότι δίδουν τη μαρτυρία τους πολλές γραφές για την Ανάσταση των νεκρών. Έστι γαράλα πλείωνα ρητά περί τούτου. Υπάρχουν περισσότερα χωρία για το θέμα αυτό. Ως εν υπομνήσει δαιμόνι νυν παρατρέχομεν. Μια υπόμνηση μόνο θα κάνουμε, αλλά θα παρατρέξουμε. Την του Λαζάρου τετραήμερον Ανάσταση. Την Ανάσταση του Λαζάρου. Και βέβαια η Ανάσταση του Λαζάρου δεν ήταν παρά προσωρινή. Ενθυμίστε τι ένα τροπάριο λέγει στην ακολουθία του Σαββάτου του Λαζάρου, ότι, πως το λέει, το πολιτίκιο είναι ότι την κοινή Ανάσταση πρώτος σου πάθος πιστούμενος κτλ. Εσύ, λέει, που επίστωσες, δηλαδή έδωσες την πιστοποίηση πρώτη δική σου, του πάθους σου και της δικής σου Αναστάσεως, το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ο Λάζαρος έπρεπε να ξαναπεθάνει, όπως και ο υιός της χείρας της Ναΐν, όπως και η κόρη του Ιαΐρου, διότι ήτο πίστοσης ότι θα γίνει η Ανάσταση, όταν θα έρχεται η ώρα να γίνει η Ανάσταση, ότι όλοι έπρεπε να πληρώσουν τον θάνατον, τον φόρο του θανάτου. Έτσι, δεν ήρθε η ώρα ακόμη της Βασιλείας του Θεού, διότι ανεστήθησαν, δεν θα έπρεπε πια να πεθάνουν, και θα έμεναν μέχρι σήμερα και θα πήγαιναν πότε στη Βασιλεία του Θεού? Αντιλαμβάνεστε το άτοπο του πράγματος. Και για να δείτε ότι όλοι θα πεθάνουν, για να μην αθετηθεί η Γραφή, εκείνο που λέγει «απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν», απόκειται στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, θα πει κάποιος, ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε και ο Ενόχ δεν πέθανε. Ναι, θα ξανάρθουν, όχι από τον Άδη, ως εις ουρανών είναι η θέση των, κάπου που ο Θεός ξέρει, και αυτοί θα πεθάνουν, διότι θα τους κρεμάσει ο Αντίχριστος, θα τους απαγχωνίσει ο Αντίχριστος, ώστε και αυτοί θα πεθάνουν. Δεν υπάρχει κανείς που να μην πεθάνει. Και η Θεοτόκος απέθανε και ο Ιησούς Χριστός απέθανε, αλλά και ο Κύριος ανεστήθη και η Θεοτόκος ανεστήθη. Εκείνη εισήλθε στην Βασιλεία του Θεού. Είναι η μοναδική περίπτωση, εντελώς μοναδική περίπτωση. Έτσι λοιπόν όλοι περιμένουμε την κοινή Ανάσταση. Κοινή θα πει η Ανάσταση που είναι κοινή για όλους, για όλους μας. Παρατρέχουμε δε δια το της ώρας ο λίγων. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, λέει ο Άγιος Κύριλλος, διότι όλα αυτά τα είπε σε μια του κατήχηση. Εμείς τα λέμε τώρα σε πόσες κατηχήσεις. Σήμερα είναι η 5η κατήχηση και μου φαίνεται πως θέλουμε άλλες 4-5 για να τελειώσουμε.
την 18η κατήχηση. Παρατρέχουμε λοιπόν και λέει για τον ιό της χείρας των εγιγερμένων, τον ιό της χείρας της νέη, και εκείνος ανεστήθη, υπομνήσει ώστε μόνον ένεκεν παραφερές τον ίν, και η θυγάτη του αρχισυναγόγου του Ιαΐρου η κόρη που σας είπα προηγουμένως, λεγέστο και το σχισθήνετας πέτρας και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων εγερθήνε των μνημείων ανοιχθέντων. Προηγουμένως δεν μνημονευέστε, συγγνώμη. Εδώ είναι κάτι που ίσως δεν το ξέρετε όλοι σας. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ή αν το ξέρετε μπορεί να σας έχει παραξενέψει. Το σχισθήνε τας πέτρας και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων εγερθήνε των μνημείων. Είναι γνωστό ότι όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού, έγινε σεισμός, και τότε με τον σεισμό εσχίστησαν πέτρες. Τι πέτρες? Πέτρες οι οποίες έφραταν τα εισόδους των τάφων. Θυμηθείτε εκείνη την πέτρα που έβαλαν στον τάφο του Χριστού? Όταν λέμε εσχίστησαν, δεν σημαίνει πάντοτε σχίστηκε η πέτρα, σημαίνει έφυγε από τη θέση της. Συνεπώς άνοιξαν οι τάφοι, και ανοίγοντας, σημειώστε, διότι από φοβερούς σεισμούς και οι τάφοι που είναι κάτω στο έδαφος, θα το έχετε ακούσει αυτό πολλές φορές, όπως χοροπηδάει η γη, πετάει ό,τι υπάρχει επάνω στη γη, και μπορεί να έχουμε ακόμη και καταστροφή τάφων που είναι στο επίπεδο. Εδώ έχουμε σχίσιμο ή πέταγμα των πετρών, διότι οι τάφοι ήσαν σε βράχια φυσικά, εσκάπτον ή φυσική, οι φυσικές τρύπες ήταν αυτές, φυσικά σπήλαια, ή τεχνητά τα εσκάλιζαν και τα έκαναν μνήματα. Έβαζαν μπροστά λοιπόν μία πέτρα και έφρατε η πέτρα το στόμιον του μνημείου. Όταν λοιπόν έγινε ο σεισμός κατά τη σταύρωση του Χριστού, αυτές οι πέτρες έφυγαν από τη θέση τους, και φεύγοντας από τη θέση τους ανεστήθησαν οι υπάρχοντες στα μνημεία. Αλλά ποιοι? Εκείνοι που είχαν πεθάνει την προηγουμένη μέρα ή την προπροηγουμένη, δηλαδή πρόσφατη νεκροί, που δεν είχαν υποστεί φθοράν, πρόσφατη νεκροί ανεστήθησαν και δεν βγήκαν από το μνημείο. Είναι καταπληκτικό δηλαδή. Αλλά μετά την Ανάσταση του Χριστού, τότε βγήκαν από τα μνημεία και ήρθαν στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή πήγαν οι άνθρωποι στο σπίτι τους. Πήγανε στο σπίτι τους. Δηλαδή θα έλεγε κανείς, εκείνο το πρώτο χωρίο που διαβάσαμε, ότι, που λέει ο Ιώβ, ότι δεν θα πάνε στο σπίτι τους, με την έννοια της μονίμου πια Αναστάσεως. Εδώ βλέπει κανείς κάτι καταπληκτικό. Αυτοί ξαναπέθαναν φυσικά. Φυσικά ξαναπέθαναν. Λοιπόν, πήγαν στο σπίτι τους και ενεφανίστησαν, λέγει, σώματα Αγίων, τους αποκαλεί Αγίους, διότι πας Ισραηλίτης ή το Άγιος, γιατί ανήκει στον λαόν, τον Άγιον λαόν του Θεού. Άγιος ο Θεός, Άγιος και ο λαός του. Ενεφανίστησαν πολλοί. Ακούτε ότι παρουσιάστηκαν αυτοί οι νεκροί σε πολλούς μάρτυρες, συνεπώς πάμπολοι της Αναστάσεως αυτής των νεκρών. Αυτό έγινε μετά την Ανάσταση του Χριστού. Προηγουμένως δε μνημονευέστο ότι Χριστός εκ νεκρών εγίγερτε. Αλλά πέρα και πάνω απ' όλα πρέπει να αναφέρουμε την Ανάσταση του Χριστού, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Παρήλθον τον Ηλίαν και τον Υιόν της Χείρας, τον εξεγερθέντα υπ' αυτού,
και των Ελισαίων των δίσε γύραντα, έντε το ζήν και μετά το τελευτήσει αυτόν. Ζων μεργάρ ενήργησε την Ανάσταση δια της εαυτού ψυχής, ή να δε μη μόνον τη μυθώση των δικαίων εψυχέ, πιστευθεί δε ότι έγκυτε και εν της των δικαίων σώμασιν δύναμης, ορυφθείς εν το μνημείο του Ελισαίου νεκρός, του νεκρού σώματος του προφήτου εφαψάμενος εζωοποιήθη. Και το σώμα του προφήτου των νεκρών απετέλεσε ψυχής έργων και το τελευτήσαν και κείμενον ζωήν παρέας και το τελευτήσαντι. Και παρασχόν την ζωήν αυτό ομοίως έμεινε εν νεκρής. Διατί ή να μη εξαναστάντος του Ελισαίου τη ψυχή μόνη προσγραφεί το πράγμα. Δειχθεί δε ότι και ψυχής μεν παρούσης έγκυτε της δύναμης των Αγίων σώματι, δια την εν το σού της έτεσιν ενικήσασαν εν αυτό δικαίαν ψυχήν εις υπηρέτημα γέγονεν. Σας διάβασα μια μεγάλη περικοπή για να σας την αποδώσω. Παρέρχομαι, λέει, αντιπαρέρχομαι και την υπόθεση του Ηλία, όπως και του Ελισαίου, που ο Ηλίας λέγει, ο Ηλίας ανέστησε τον ιόν της χείρας, αλλά και τον Ελισαίον αντιπαρέρχομαι, ο οποίος δύο φορές ανέστησε άνθρωπον. Τη μια φορά όταν ήταν στη ζωή και την άλλη φορά όταν είχε πεθάνει ο Ηλισαίος. Ξέρετε τις ιστορίες αυτές, ιδίως του προφήτου Ηλία, πως ανέστησε το παιδί εκείνο κτλ. Και πως και κατά παρόμοιο τρόπο και ο Ηλισαίος ανέστησε ένα παιδί. Εκείνο το παιδί που δεν είχε αυτό το ζεύγος που τον φιλοξένησαν παιδί και τον παρεκάλεσαν, και εκείνος παρεκάλεσε τον Θεό και τους έδωσε ένα παιδί, και το παιδί αυτό όταν λίγο μεγάλωσε πήγε στο χωράφι του πατέρα του, έπαθε ηλίαση, το χτύπησε ο ήλιος. Δεν μπορώ πατέρα, ώσπου να πάνε το παιδί στο σπίτι πέθανε. Και η μάνα να χτυπιέται και να λέει, άνθρωπε του Θεού, σε παρακάλεσε να μου δώσει ο Θεός ένα παιδί. Τώρα θα ήταν καλύτερο να μην είχα παιδί παρά που τώρα το μεγάλωσα και μου πέθανε. Και τότε ο προφήτης το ανέστησε. Είναι μια ωραία ιστορία. Αλλά και εγώ τα αντιπαρέρχομαι, γιατί αν έπρεπε να μένουμε σε κάθε ιστορία, πράγματι δεν θα τελειώναμε ποτέ. Όμως θα μείνω στα υπόλοιπα που εδώ περιγράφει ο Άγιος Κύριλλος, γιατί έχει πολύ αξία. Ακούσατε το. Ζωντανός, λέγει, ενήργησε μία Ανάσταση. Το παιδί αυτό που σας περιέγραψα. Αλλά την Ανάσταση την ενήργησε δια της εαυτού ψυχής. Διότι ο Ηλισαίος ζούσε. Σώμα και ψυχή. Και με το σώμα του και με την ψυχή του υπάρχον άνθρωπος εν ζωή, ενήργησε την Ανάσταση του παιδιού. Αλλά εδώ γίνεται κάτι τώρα άλλο. Κάποτε πέθανε ο Ηλισαίος και τον έθαψαν κάπου. Κάποιο καιρό σε εκείνη την πόλη που τον έθαψαν κοντά, αν θυμάμαι καλά κοντά στην Ιεριχώ, αν θυμάμαι καλά, πέθανε ένας άνθρωπος, όπως πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι και τους πηγαίνουν τους νεκρούς στα νεκροταφεία. Μη μου πείτε, λέω, την νεκροταφεία, έτσι συνηθίσαμε, απλώς το ανέφερα. Τον πήραν λοιπόν, τέσσερις τον σήκωσαν σε μια κάσα μέσα κάπως έτσι, και οι συγγενείς από πίσω, όπως συνήθως, πάμε έναν άνθρωπο στο νεκροταφείο. Φτάνοντας σε κάποιο σημείο, ενεφανίστησαν κάποιοι κακοποιοί, θα λέγαμε ληστέ βουνών, οι οποίοι λίστευαν τους διαβάτες και τα λοιπά. Θυμηθείτε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, και οι ληστές περιέπεσαν. Αυτοί λοιπόν οι ληστές βέβαια πήγαν να πλησιάσουν τους ανθρώπους και να τους ληστέψουν. Ήταν πολύ φυσικό. Οι άνθρωποι μόλις είδαν τους ληστάς,
άρπαξαν τον νεκρό, τον πέταξαν. Ήταν απάνω στο φέρατο ή σανίδα, όπως θέλετε πάρτο, τον αναποδογύρισαν και έπεσε μέσα σε ένα λάκκο ο νεκρός, και αυτοί το βάλαν στα πόδια και έφυγαν. Αλλά ο λάκκος αυτός ήταν ο τάφος του Ελισαίου. Όταν ήρθε σε επαφή με τα οστά, πώς τώρα εξήχαν τα οστά δεν ξέρω, με τα οστά του προφήτου, ο νεκρός αναστήθη. Και όταν οι ληστέοι είδαν τον νεκρό να αναστήνεται, το έφαναν και εκείνοι με τη σειρά του στα πόδια. Θαυμαστά πράγματα, καταπληκτικά. Και λέγει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι δύο φορές ανέστησε όταν είχε την ψυχή του, δηλαδή πλήρης άνθρωπος, και όταν δεν είχε την ψυχή του, δηλαδή έλειπη ψυχή του Ελισαίου. Τι ενήργησε? Είδα δε μη μόνον τη μυθώση των δικαίων εψυχέ, πιστευθεί δε ότι έγκυται και εν της των δικαίων σώμαση δύναμης, ότι υπάρχει δύναμης και στα σώματα. Μην υποθεί δηλαδή ότι μόνο στην ψυχή είναι η δύναμης, είναι και στο σώμα η δύναμης. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο που θέλω τόση ώρα να σας πω. Οριφθήσαν το μνημείο του Ελισαίου κτλ. Αναστήθη. Δηλαδή, τι δύναμη είχε το σώμα? Λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, επειδή το σώμα ήταν το κατοικητήριο της ψυχής, και επειδή η χάρις του Θεού, το Πνεύμα το Άγιον, έτη πολλά, χρόνια πολλά ενίκησε σε αυτό το σώμα, είχε αγιάσει και την ψυχή, είχε αγιάσει και το σώμα. Όταν έφυγε η ψυχή, το σώμα δεν έπαυσε από του να είναι αγιασμένον. Ξέρετε τι θα πει αγιασμένον? Δεν έπαυσε, θα το λέγαμε τώρα με τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης και των Πατέρων, δεν έπαυσε να είναι κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να ζει ο Άγιος να κάνει θαύματα παρούσης της ψυχής του, αλλά μπορεί να κάνει θαύματα και απούσης της ψυχής του, μόνο γιατί το Πνεύμα το Άγιον ενίκησε στο σώμα του, δηλαδή στα οστά του πια. Εδώ βλέπετε με έναν σαφή τρόπο, χώρια το τι έχουμε στην Καινή Διαθήκη, βλέπει κανένας την δύναμη των Αγίων Λειψάνων. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ό,τι λέγουν, ότι τι είναι τα λείψανα? Μάλιστα παρατηρώ πολύ από εσάς, αγαπητοί μου, όταν λέω από εσάς, από εσάς. Ναι, γιατί εσείς έρχεστε στις αγρυπνίες και εκθέτω με τα Άγια Λείψανα και προσκυνάτε. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι το έλαιον που σας χρείομαι είναι το λάδι από το ευχέλαιον της Μεγάλης Τετάρτης. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Είναι ευχέλαιον, δεν είναι απλώς λάδι, είναι ευχέλαιον. Προσέξτε λοιπόν, παρατήρησα πολλοί δεν προσκυνούν. Πείτε συχαίνονται, πείτε αισθάνονται άσχημα να προσκυνήσουν ένα, να το πω έτσι απλό ελληνικά, κόκαλο. Δεν ξέρω πώς αισθάνονται. Και έτσι μερικοί απλώς περνούν, να έτσι κάνουν ένα έτσι, και δεν προσκυνούν. Έχω τη δυνατότητα αυτό να το βλέπω, πως προσκυνάτε τα Άγια Λείψανα. Μην το κάνετε αυτό, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Θέλετε να δείτε κρυμμένη την Καινή Διαθήκη μέσα στην Παλαιά? Είναι γνωστό ότι τα οστά στην Παλαιά Διαθήκη ενός νεκρού ανθρώπου εθεωρούνται ακάθαρτα, και ότι και ο τάφος αθεωρείται ακάθαρτος. Ήταν το σύμβολο της νεκρότητος ο τάφος. Επειδή λοιπόν ήταν το σύμβολο της νεκρότητος, αν πέθανε ένα συγγενικό πρόσωπο, ειδικά του αρχιερέως, η γυναίκα του, το παιδί του, ο πατέρας του, δεν έπρεπε να βρεθεί στην κηδεία και στον τάφο του νεκρού. Δεν έπρεπε καν να εγγύσει τον νεκρόν.
διότι ο αρχιερεύς ήταν σύμβολο της ζωής. Όλα αυτά όμως ως σύμβολα. Προσέξτε, ως σύμβολα. Να και άλλο ένα σημείο που έχω να πω για την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, εκείνος που θα ίγγιζε νεκρόν, βέβαια κάποιοι έπρεπε να πάνε να θάψουν τον νεκρό, έτσι δεν είναι? Αυτοί έπρεπε, για να μετέχουν μιας εορτής ή να φάνε το φαγητό τους, έπρεπε προηγουμένως να υποστούν καθαρμόν. Την ημέρα δε εκείνη, καθόλη την ημέρα που ίγγισαν νεκρόν, ή τάφων ήσαν ακάθαρτοι και έπρεπε να γίνει καθαρμός, ώστε λοιπόν τα οστά των νεκρών ήταν το σύμβολο της νεκρόσεως και της ακαθαρσίας. Εδώ τώρα αυτά τα λεγόμενα νεκρά σώματα, κόκαλα, σύμβολα της ακαθαρσίας και της νεκρότητος, αναστέλνουν έναν άλλον νεκρόν, τα λείψανα του Ιελισσαίου. Αλλά τώρα τα λείψανα στην Καινή Διαθήκη δεν είναι πλέον ακάθαρτα, αλλά είναι, όπως λέγει το μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου, το αρχαιότερο μαρτυρολόγιο, πολυτιμότερα πολυτίμων λίθων. Και μάλιστα δεν θεμελιώνομαι Αγία Τράπεζα εάν προηγουμένως δεν βάλουμε στον κάλαμος, λέγεται αυτό, ο Κιονίσκος που κρατάει το μάρμαρο, την πλάκα της Αγίας Τραπέζης, εάν εκεί μέσα δεν βάλουμε λείψανα Αγίων. Και όταν γίνεται η περιφορά περί των ναών για των εγγενισμών, εκείνο που βλέπουμε μέσα στο Άγιο Δισκάριο που έχει ο Επίσκοπος για να εγγενιάσει ένα ναό, είναι Άγια λείψανα, δηλαδή κόκαλα. Δεν όμως πια ακάθαρτα. Λείψαν εννοείται Αγίων, έτσι. Δεν είναι πια ακάθαρτα. Δεν τελούμε Θεία Λειτουργία χωρίς να έχουμε τα Άγια λείψανα. Και αν δεν έχουμε Αγία Τράπεζα εγγενιασμένη, έχουμε το αντιμήνσιον. Και βάζουμε σε μια ακρίτσα εκεί Άγια λείψανα, όπου κι αν λειτουργήσουμε να έχουμε πλήρη Αγία Τράπεζα. Έτσι ο Θεός, ο εναγίης αναπαυόμενος, ο Θεός που επαναπαύεται εις τους Αγίους Του, επαναπαύεται επί των ψυχών των και επί των σωμάτων των. Ψυχές και σώματα Αγίων γίνονται θρόνος του Θεού. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν πλέον τα λείψανα των Αγίων να είναι ακάθαρτα? Και αυτό φαίνεται με την Ανάσταση εκείνου του νεκρού, εξ αφορμής επαφής του με τα λείψανα, τα κόκαλα, το λέω έτσι για το χτυπητό του πράγματος, του Ελισσαίου. Αλλά αυτό το σημείο δεν αποτελεί μια εξαίρεση? Αυτό που αποτελεί εξαίρεση είναι η Καινή Διαθήκη κρυμμένη μέσα εις την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό ήθελα να πω. Είναι εκεί είναι κρυμμένη. Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη είναι κρυμμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, ακόμη λέγει ή να διατί ή να μη εξαναστάντος του Ελισσαίου τη ψυχή μόνη προσγραφεί το πράγμα. Αλλά ο Ελισσαίος λέγει δεν αναισθήθη. Δεν αναισθήθη ο Ελισσαίος, ώστε να υποθεί ότι να ήρθε η ψυχή του και με την ψυχή του έκανε την Ανάσταση του νεκρού εκείνου, όπως ακριβώς όταν ο Ελισσαίος ζούσε και είχε αναστήσει εκείνο το παιδί. Δειχθεί δε ότι και ψυχής μη παρούσης, ενώ δεν υπάρχει, δεν είναι παρούσα η ψυχή, έγκυται της δύναμης το των Αγίων σώματι. Υπάρχει μία δύναμη εις τα σώματα των Αγίων, ενώ λείπει η ψυχή. Είναι ακριβώς γιατί κατοικεί το Πνεύμα το Άγιον και εις τα σώματα. Βλέπετε, παρακαλώ, σας έλεγα μια περασμένη φορά, ότι ήταν ίσως η πρώτη μας ομιλία, η φετινή, ότι πώς θα πορνεύσω
εάν ξέρω ότι το σώμα μου είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε ότι και το σώμα μου είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το βλέπετε αυτό? Τώρα μπορείτε να φανταστείτε τι αμαρτία είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Τι μέγεθος αμαρτίας είναι η πορνεία, η μοιχεία και όλα τα άλλα τα αμαρτήματα. Το βλέπετε αυτό? Αν μου πείτε δεν το ξέραμε, το ξέρω. Έχουμε άγνοια. Γι' αυτό ακούμε το Λόγο του Θεού, για να μπορούμε να διώξουμε την άγνοια και στη θέση της να βάλουμε τη γνώση, για να ξέρουμε πώς πάντοτε θα ζούμε. Και συμπληρώνει στην παράγραφο αυτή ο Άγιος Κύριλλος: «Και μία πιστόμεν ήγαρ σουδάρια και συμικίνθια τα έξωθεν όντα των σωμάτων απτόμενα των νοσούντων ήγηρε τους ασθενείς, πόσο μάλλον αυτό το σώμα του προφήτου ήγηρε των νεκρών. Εάν λέγει υπάρχουν μαντήλια και ποδιές, τα μαντήλια και οι ποδιές του Παύλου που ανέστηναν, λέει, νεκρούς, συγγνώμη, ναι, που απτόμενα των νοσούντων ήγηρε τους ασθενείς, τους εθεράπευε τους αρρώστους. Θυμηθείτε εκεί στην έμεινε 3 χρόνια εκεί στην Έφεσο ο Απόστολος Παύλος, και βέβαια έκανε κηρύγματα κάθε μέρα, κάθε μέρα, ακούστε, κάθε μέρα, τα ακούτε, κάθε μέρα κήρυγμα, πολύ ωραίο κήρυγμα εκεί στην Έφεσο, που έμεινε 3 χρόνια, εργάζεται τη δουλειά του, υφαντουργός των εργαλειών. Είχε λοιπόν την ποδιά του, την κοινώς λεγόμενη μπροστέλα, έτσι λέγεται η ποδιά. Ποδιές δεν φορούν μόνο οι γυναίκες, φορούν και οι εργαζόμενοι με τέτοιες δουλειές. Οι τσαγκάριδες φορούν ποδιές. Το λέω γιατί κάποτε μας είδαν, κάποιοι επισκέπτες μας είδαν με ποδιές εμάς στο μοναστήρι και μας παρεξήγησαν. Τους θυμίσαμε, λέει, ότι είμαστε γυναίκες που φορέσαμε ποδιές. Κύριε, λέησον, σαν πως οι άνδρες δεν φορούν ποδιές. Σας ανέφερα, αγαπητοί μου, τους τσαγκάριδες και ένα σωρό άλλα επαγγέλματα που έχουν ποδιές. Οι γνωστές ποδιές που φορούν δεν είναι ποδίτσες. Οι γυναικείες ποδιές έχουν άλλο σχήμα. Για να δείτε πώς σκέπτονται οι άνθρωποι. Είναι κάτι περίεργο. Εν τη αυτή περιπτώσει ο Απόστολος Παύλος φορούσε ποδιά για να μην λερώνει τα ρούχα του και να δουλεύει στον αργαλιό του. Όταν τελείωνε, ίδρωνε. Ο εκείνος ο ευλογημένος ιδρώτας του Αποστόλου Παύλου, ο ευλογημένος, και σκούπαζε το μετωπό του με το μαντήλι του όταν έρχονταν η ώρα να πάει για το κήρυγμα. Και αυτή η ώρα, ξέρετε, ήταν η μεσημεριανή, λίγο μετά το μεσημέρι, σε μια σχολή κάποιου τυράννου, τύρανος το όνομά του. Τότε έβγαζε την ποδιά του και το μαντήλι, εκείνο που σκούπιζε τον ιδρώτα του, τα βάζε σε μια μεριά. Πήγαιναν οι ευσεβείς, οι πιστοί, και του παίρναν την ποδιά, του παίρναν και τα μαντήλι ή τα μαντήλια ή τις ποδιές, αν είχε περισσότερες, και μόνο που τις ακουμπούσαν επάνω σε αρρώστους εγίνοντο καλά. Εκείνα τα αντικείμενα εκ του χρωτός αυτού, δηλαδή από το δέρμα του. Δηλαδή, εάν το σώμα είναι αγιασμένο και είναι κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, τότε και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το σώμα αποκτούν αυτήν την χάρη. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: όχι μόνο τα λείψανα έχουν την χάρη, αλλά και τα κυβότια, δηλαδή λείψανοθήκες, έχουν την χάρη. Γι' αυτό μπορεί να μην προσκυνήσω το λείψανο άμεσα για κάποιο λόγο, όμως όταν προσκυνήσω την λάρνακα, δηλαδή το κυβότιο, τη λείψανοθήκη που εναπόκεινται εκεί τα λείψανα, τα οστά, τότε παίρνω τη χάρη. Εάν λοιπόν, λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, οι ποδιές και τα μαντήλια
εννοεί του Παύλου, για να μην πω και τη σκιά του Πέτρου. Εθεράπευαν τους αρρώστους, πόσο περισσότερον το σώμα του προφήτου, του προφήτου Ελισαίου, γιατί γι' αυτόν ομιλεί. Ήγηρε των νεκρών, ανέστησε των νεκρών εκείνων άνθρωπων. Βλέπετε λοιπόν πια μία κατάσταση ιδιάζουσα πλέον εις των χώρων, ιδιαιτέρως της Καινής Διαθήκης, ιδιαιτέρως. Και ο Απόστολος Πέτρος, μια που έγινε κουβέντα, θα το πούμε και αυτό, μόνη λέγει η σκιά του Πέτρου από εκεί που περνούσε, έβαζαν τους αρρώστους στο δρόμο που τους έβαζαν, μόνο η σκιά του Πέτρου να επιφευτά πάνω στους αρρώστους, οι άρρωστοι γίνονται καλά. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι η δυνατότητα της Αναστάσεως των νεκρών είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Είναι δυνατότητα, είναι πραγματικά δυνατότητα. Γι' αυτό δεν πρέπει να πενθούμε υπερβολικά δια τους και κοιμημένους μας, διότι αρκεί να είναι εν Κυρίω, δηλαδή να έχουν πεθάνει εν Κυρίω και εμείς εν Κυρίω, και τότε θα είμεθα όλη η ζωή αιώνιον. Πρώτα ο Θεός, θα επανέλθουμε την μεθεπομένη Δευτέραν.